Τρία πολυτελή κρουαζιερόπλοια με πάνω από 8.000 επιβάτες κατέφτασαν σήμερα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Πρόκειται για πλοία που έδεσαν νωρίς το πρωί στο λιμάνι με επισκέπτες κυρίως από Γερμανία, Αγγλία και Ισπανία. Τώρα είμαστε στο Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Μιλάμε γύρω στα 18 με 20 πλοία μέσω όρο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σχεδόν κάθε μέρα υπάρχει και πλοίο. Φτάσαμε το πρωί και θα φύγουμε το βράδυ, δυστυχώς. Θα περπατήσω στην πόλη. Θα ρίξω μία ματιά στην πόλη. Ανάσα στην τοπική αγορά του Ηρακλείου δίνουν οι χιλιάδες επισκέπτες που σχεδόν σε καθημερινή βάση φτάνουν στο λιμάνι. Η παρουσία τους κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την τοπική αγορά, καθώς οι περισσότεροι από τους επιβάτες κατεβαίνουν από τα πλοία για βόλτα στην πόλη, αλλά και ξενάγηση σε αρχαιολογικούς χώρους. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι με το home port αυξάνεται το ποσό των χρημάτων που αφήνει ο άλλος στον τόπο που ξεκινάει η κρουαζιέρα και τελειώνει. Πήγαμε μια βόλτα στην πόλη και σε ένα πολύ ωραίο καφέ. Πήγαμε βόλτα στην πόλη και αγοράσαμε κάποια δώρα και κάποια σουβενίρ. Πάμε μια βόλτα και θα δούμε τι θα βρούμε. Πιθανόν κάπου να φάμε και σε κάποια μαγαζιά. Θα επισκεφτούμε την πόλη και θα δούμε κάποια από τα αξιοθέατα. Οι αφήξεις κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Ηρακλείου θα συνεχιστούν μέχρι και το τέλος του έτους. Μάλιστα, τον Οκτώβριο και Νοέμβριο αναμένεται να κορυφωθεί η κίνηση στο λιμάνι, καθώς αναμένονται 66 αφήξεις κρουαζιερόπλοιων, περισσότερες δηλαδή από τους καλοκαιρινούς μήνες. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα περισσότερα από αυτά συνήθως αναχωρούν από το λιμάνι απογευματινές ώρες, παρατείνοντας έτσι το χρόνο παραμονής των επισκεπτών. Θα περιπλανηθούμε στο λιμάνι. Θα πάμε μια βόλτα στην πόλη. Είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε εδώ. Έχουμε ξανάρθει στην Κρήτη, αλλά όχι στο Ηράκλειο. Θα πάμε μια βόλτα στην πόλη και πιθανόν να πάμε μια εκδρομή να δούμε τα αξιοθέατα. Ελπιδοφόρα είναι τα μηνύματα από τον κλάδο της κρουαζιέρας για το λιμάνι του Ηρακλείου, το οποίο έχει αναδειχθεί ως το δεύτερο σημαντικότερο προορισμό home port κρουαζιέρας μετά τον Πειραιά, με το προηγούμενο έτος να σημειώνει αύξηση επιβατών κρουαζιέρας κατά 39%.